Τα νησιά και βραχονισίδες του νοτιοανατολικού Αιγαίου είναι από τα σπουδαιότερα στοιχεία της φυσικής μας κληρονομιάς. Το πρόγραμμα Νησιωτικότητα και Βιοποικιλότητα έχει ως φυσικό αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου, το ΦΠΚΑ. Ο Μαυροπετρίτης φωλιάζει στο έδαφος σε ακατοίκητες νησίδες. Η κλιματική αλλαγή τον έχει επηρεάσει αρνητικά και για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε μια διαχειριστική παρέμβαση, δημιουργώντας συνθήκες σκίασης, φτιάχνοντας τεχνητές φωλιές πέτρινες ή ξύλινες. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός από είδη σπάνια, μοναδικά αυτού του οικοσυστήματος, ζουν σε θαλάσσια σπήλαια. Αφού αναγνωρίσουμε τους οργανισμούς και υπολογίσουμε το ποσοστό κάλυψής τους για κάθε σπήλαιο, στη συνέχεια μπορούμε να συγκρίνουμε τα διαφορετικά σπήλαια της ίδιας περιοχής, καθώς και σπήλαια διαφορετικών περιοχών. Στη Ρόδο θα δημιουργήσουμε δύο αποθέματα φυτών, ένα για την παιόνια και ένα για το ασυναίωμα. Ήδη ενδυμικά, σπάνια και απειλούμενα, θα γίνεται παρακολούθηση του μεγέθους του πληθυσμού, της ποιότητας του ενδιαιτήματος, των απειλών και των πιέσεων που ασκούνται στην περιοχή, με απότερο στόχο την βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους. Οι νησιωτικοί υγρότοποι είναι πολύ σημαντικοί βιότοποι, γιατί αποτελούν οάσεις βιοποικιλότητας για τα νησιά. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των μεγάλων νησιωτικών υγροτόπων του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, με σκοπό να καταγραφούν οι μεγαλύτερες πιέσεις που δέχονται και βάσει αυτών να προταθούν μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης. Οι μικρές ακατοίκητες νησίδες είναι πραγματικά καταφύγια βιοποικιλότητας, τα οποία προσφέρουν ηρεμία και προστασία στα ίδια αυτά για να φωλιάσουν με ασφάλεια. Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της θύρευσης από ξενικά είδη όπως οι αερουραίοι είναι η εξάλληψη των αερουραίων από τις νησίδες. Η Ποσειδονία είναι ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα για την παράκτεια ζώνη. Προστατεύει την ακτή από τη διάβρωση γιατί κόβει την ένταση του κύματος, βοηθάει στην αύξηση της βιοποικιλότητας και αποτελεί αποθήκη άνθρακα και είναι ένα εργαλείο για την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς, υπόκειται σε πολύ σημαντικές πιέσεις και το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται σχεδόν παντού. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη του να την παρακολουθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο ΦΠΚΑ, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα της χώρας, θα συνεχίσει να μελετά, να αναδεικνύει και να προστατεύει τις περιοχές αυτές.